Χαίρετε, εδώ από το Athens, το Oz Grid. Θα ασχοληθούμε με το Scratch for Second Life, που το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το OpenSim, Scratch for Open Simulator και Scratch for Oz Grid. Εδώ έχουν έρθει και τα άλλα μέλη της ομάδας μας και όλοι είμαστε μέσα με το ZenViewer και θα παρακολουθήσουμε εν συντομία εδώ από το Presentation Board καθώς και από το Share Media ορισμένες πληροφορίες και στη συνέχεια θα σας δείξουμε τι κατασκευές κάναμε. Ας πούμε λοιπόν κάποια γρήγορα πράγματα σχετικά με το Scratch for Second Life ή για το Open Simulator. Είναι λοιπόν ένας νέος εύκολος τρόπος για να προσθέσετε συμπεριφορές και αλληλεπίδραση στα αντικείμενά σας, τόσο στο Second Life όσο και στο Open Simulator. Βασίζεται στο Scratch, που είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με γραφικά, που επιτρέπει να κατασκευάζουμε προγράμματα βάζοντας μαζί κάποια γραφικά blog. Έτσι λοιπόν, στους εικονικούς κόσμους μπορείτε να δώσετε ζωή και διάδραση στα αντικείμενά σας. Μπορούν διάφορα αντικείμενα να αποκτούν κίνηση, να αλλάζουν το μέγεθος, το χρώμα τους ή ακόμη μπορεί και το σπίτι σας να απαντά στην παρουσία σας και διάφορα άλλα. Εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά εδώ πέρα τα πιγκουινάκια, στα οποία θα δώσουμε μια διάδραση, δηλαδή λέγοντάς τους κάτι στο local chat ή ακουμπώντας τα, αυτά να ανταποκρίνονται στη δική μας την εντολή. Προτού προχωρήσουμε, ας δώσουμε και κάποιες πληροφορίες. Υπάρχει η σελίδα σχετικά με το Scratch για το Second Life, που υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, που μπορείτε να ανακατεβάσετε το Scratch for Second Live για όλα τα λειτουργικά συστήματα και στη συνέχεια ένα άλλο blog το οποίο ανακαλύψαμε είναι αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο blog που λέει πως μπορούμε να κτίσουμε το Scratch for Second Life στο Open Simulator. Λοιπόν, και ας αρχίσουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα πιγκουινάκι φτιάξει. Αυτό το πιγκουινάκι είναι φτιαγμένο με 11 prim, 10 σφαίρες και ένα πρίσμα για τη μύτη και το μόνο texture είναι στα μάτια. Θα φτιάξουμε ένα script με το Scratch for Second Life, το βλέπετε και εδώ στο presentation board. Ανοίγουμε λοιπόν το Scratch for OpenSim, είναι το batch file. Ανοίγοντας λοιπόν το batch file, θα βάλουμε πρώτα για το control όταν λαμβάνει το Go. Θα κινείται 5 μέτρα. Στη συνέχεια όταν λαμβάνει το Come On, τότε θα στρέφεται προς τον owner. Θα κινείται, εδώ θα βάλουμε ένα νούμερο, θα κινείται σε απόσταση από τον owner ενός μέτρου. Αυτό λοιπόν είναι το Scratch που φτιάξαμε. Πατάμε το copy lead and script, είμαστε έτοιμοι. Πηγαίνουμε στο πιγκουινάκι, Edit, το Content, θα δημιουργήσουμε νέο script, θα ανοίξουμε το νέο script, θα σβήσουμε το default που έχει και θα κάνουμε Paste και Save. Σώθηκε το script, OK, το κλείνουμε και πάμε να δούμε τώρα αν λειτουργεί για να απομακρύνουμε λίγο την κάμερα. Αν θα γράψω εγώ στο local chat Go, βλέπουμε μετακινείται. Αν θα γράψω Come On, το βλέπουμε γυρίζει και έρχεται προς εμένα. Έτσι λοιπόν το κάναμε interactive το πιγκουινάκι μας. Εδώ στη συνέχεια θα σας δείξω το script το οποίο έχει φτιάξει ο Γιάννη
όταν θα λάβει από το local chat job, θα πηδήξει ένα μέτρο, θα περιμένει 0,5 δευτερόλεπτα και μετά θα πάει κάτω ένα μέτρο. Είναι αυτό εδώ πέρα το πιγκουινάκι, για να γράψουμε το job, να δούμε. Να το, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Γιάν. Τώρα πάμε στη Vict, που έχει φτιάξει ένα άλλο σκριπτάκι. Όταν το αγγίξουμε θα επαναλάβει 5 φορές πάνω, ένα μέτρο και κάτω. Ένα μέτρο, είναι αυτό εδώ πέρα. Να το, πηδάει, μόλις το ακουμπήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος ο Κος έχει φτιάξει ένα άλλο script. Όταν το ακουμπήσουμε θα επαναλαμβάνει 4 φορές πάνω κάτω και θα προχωράει ένα μέτρο. Για να δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα το πιγκουινάκι. Να το. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Κάνανε αυτή τη δραστηριότητα. Μπορείτε και εσείς να κάνετε όποια δραστηριότητα θέλετε, να δώσετε διάδραση σε όλα τα αντικείμενά σας. Εδώ από το Athens ως Greece, η ομάδα The Power in Unity. Γεια σας!